Νομίζω ότι κανένας δίσκος δεν υπάρχει που πραγματικά μπορεί να κοιμήσει ένα παιδί. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να του δημιουργήσει έτσι μια χαλάρωση και να αρχίσει σιγά σιγά μόνο του μετά να κοιμάται. Δεν νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μπορούμε να κοιμήσουμε ένα μωρό ή ένα μεγάλο με ένα τραγούδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το ξεκίνημά μου έγινε δίπλα σε μια μεγάλη τραγουδίστρια, στην οποία έμαθα πάρα πολλά πράγματα, έμεινα και πολλά χρόνια. Αυτό βέβαια ήταν και καλό και κακό, ξέρεις, γιατί όταν δεν παίρνεις την απόφαση να ανοίξεις τα δικά σου φτερά, ποτέ μετά δεν ολοκληρώνεσαι. Δηλαδή μένεις στο ίδιο πράγμα, βολεύεσαι σε μία κατάσταση, σε μία μανιέρα, με ό,τι αυτό σημαίνει, και δεν προχωράς. Τελικά μετά από αρκετά χρόνια αποφάσισα να κάνω το βήμα και να ανοιχτώ μόνη μου. Εκεί λοιπόν, σε εκείνη την περίοδο, γνώρισα τον Γιώργο τον Δεσποτίδη, σπουδαίος μουσικός, ο οποίος με πήγε στα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και ξεκίνησα μια συνεργασία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής. Σε αυτή λοιπόν τη συνεργασία γνωρίστηκα με τη Μαρία τη Σουλτάτου, που για μένα ήταν τεράστιο δώρο και συνεχίζει να είναι. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ γενναιόδωρος μαζί μου, πολύ δοτικός. Μοιραστήκαμε κάποιες συναυλίες εκείνη την περίοδο και επειδή έβλεπα τη διαφορά στην αντίδραση του κόσμου όταν τραγουδούσα εγώ και όταν τραγουδούσε η Μαρία, άρχισα να σκέφτομαι ότι μα τι είναι αυτό που κάνει και ο κόσμος τη χειροκροτάει τόσο δυνατά, φωνάζει, κάνει, δείχνει. Οπότε ξεκίνησα να παρακολουθώ τη Μαρία Σουλτάτου σαν θεατής. Και άρχισα να αντιλαμβάνομαι τη διαφορά. Ότι εγώ μέχρι τότε, ακριβώς λόγω του κλασικού τραγουδιού, τραγουδούσα περισσότερο τη μουσική παρά το στίχο. Με τη Μαρία λοιπόν και με την καθοδήγησή της και τη βοήθειά της, κατάφερα να αρχίσω να μελετάω περισσότερο το στίχο. Και να καταφέρω με τα χρόνια να τον περνάω και εγώ πιο εύκολα στον κόσμο και να εισπράττω και το χειροκρότημα το ανάλογο, ας πούμε. Οπότε θεωρώ ότι η Μαρία ήταν καθοριστικός άνθρωπος στη ζωή μου, καθοριστική γνωριμία. Που έχεις μονάκριβο αδερφό, μίλα κι και περά. Στην πορεία μετά συνεργάστηκα πάλι λόγω της Μαρίας, που γνώρισα σε μια συναυλία τον Νίκο τον Παπακώστα, όπου εκεί ήταν έτσι το ωραίο του πράγματος, ότι είχαν κάνει ένα δίσκο με τη Μαρία μαζί. Εγώ ακριβώς επειδή παρακολουθούσα πολύ τη Μαρία, είχα μάθει όλο το δίσκο απ' έξω. Και ο Νίκος Παπακώστας συγκινήθηκε πάρα πολύ που ξέρω τα τραγούδια. Οπότε μετά ήρθε η συνεργασία μας έτσι, πώς το λένε, με μια ευκολία, ακριβώς επειδή ξέρω το ρεπερτόριό του, με εμπιστεύτηκε και συνεχίζεται και η συνεργασία μας μέχρι σήμερα. Με τον Νεοκλήτο Νεοφυτίδη επίσης που βρεθήκαμε στην πορεία, ένας εξαιρετικός μουσικός και δημιουργός, τον θαυμάζω πάρα πολύ. Και πέρασα μέσα στα χρόνια και φεύγοντας από τη Μαρίζα σαν δασκάλα, μετά πήγα στο Fame Studio του Αντένα που δίδαξα φωνητική. Από το Fame Studio με βρήκε ο Γιώργος ο Θεοφάνος, μου πρότεινε να συνεργαστούμε στο μουσικό εργαστηράκι που έχει φτιάξει για τα παιδιά, στο οποίο βρίσκομαι μέχρι σήμερα. Μετά μου ζήτησε να συνεργαστούμε στο X Factor, οπότε είναι άνθρωποι όλοι που με βοήθησαν, μου ανοίχτηκαν πόρτες, δηλαδή στο Γιώργο Θεοφάνος χρωστάω, ας πούμε, την όποια αναγνωρισιμότητα μου έχει έρθει στη ζωή μου, γιατί ήταν αυτός που με έβγαλε στην τηλεόραση, μου έδωσε το βήμα να βγω στην τηλεόραση. Και την τηλεόραση ξέρεις ότι είναι πολύ δυνατό μέσο. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη για τις συνεργασίες μου. Το τελευταίο άνθρωπο έτσι που γνώρισα και χαίρομαι πάρα πολύ είναι ο Ηλίας ο Λιούγκος,
επίσης ένας πολύ δοτικός άνθρωπος. Χωρίς να γνωριζόμαστε, του ζήτησα να πω ένα τραγούδι του στο δίσκο με τα νανουρίσματα. Όχι απλά δέχτηκε, μου έδωσε και δεύτερο τραγούδι, ήρθε στο στούντιο, προλόγησε το δίσκο μου. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για μένα, γιατί είναι μικρά-μικρά όνειρα, επιθυμίες που βλέπω ότι πραγματοποιούνται. Η δοτικότητα και η αγκαλιά είναι πολύ βασικά στοιχεία. Δυστυχώς, στο χώρο μας είναι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που το έχουν αυτό. Και δυστυχώς δεν το έχουν οι μεγάλοι σε ηλικία καλλιτέχνες. Δυστυχώς. Το λέω με μεγάλη πίκρα αυτό το πράγμα. Βέβαια, μέσα στα χρόνια κατάλαβα ότι για να μπορείς να δώσεις βήμα σε έναν άνθρωπο νεότερο, για να μπορείς να αναγνωρίσεις το ταλέντο και να δεχτείς ότι υπάρχουν και άνθρωποι πιο ταλαντούχοι από σένα, θα πρέπει να έχεις πατήσει πάρα πολύ το εγώ σου. Και έχω παρατηρήσει ότι αυτό συμβαίνει πιο εύκολα στους καλλιτέχνες οι οποίοι ασχολούνται και με τη διδασκαλία. Εκεί δηλαδή ένα παιδί σε κάνει να γίνεσαι πιο δοτικός. Γιατί τα παιδιά που έρχονται να τους μάθεις μουσική, να τους μάθεις τραγούδι, να τους μάθεις ένα όργανο, επειδή έχεις τριβή με αυτά τα παιδιά, τα νιώθεις σαν δικά σου παιδιά. Οπότε μπαίνει λίγο το μαμαδίστικο μέσα στη μέση, οπότε το εγώ σου δεν υπάρχει. Και είναι πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά και το ότι συμμετέχουν στο δίσκο μου δύο παιδιά που είναι μαθητές μου, και όταν βλέπω παιδιά τα οποία έχουν ταλέντο, δεν με νοιάζει αν ο άλλος έχει μεγαλύτερο ταλέντο από μένα. Χαίρομαι. Νομίζω ότι έτσι θα πάμε μπροστά. Το να βάζεις τρικλοποδιά σε έναν νέο άνθρωπο είναι το χειρότερο που μπορείς να κάνεις. Όχι για τον νέο άνθρωπο, για τον εαυτό σου. Γιατί ο άλλος θα προχωρήσει. Ναι. Άμα έχει ταλέντο ο άλλος, από εδώ που και θα προχωρήσει, δεν υπάρχει περίπτωση. Για τον εαυτό σου είναι κακό. Και πραγματικά λυπάμαι. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι της παλαιότερης γενιάς που δίνουν πραγματικά βήμα, που θα σου δώσουν μια συμβουλή μέσα από την καρδιά τους, που θα σε πλησιάσουν και θα σου πούν κάτι χωρίς δόλο και θα είναι από αγάπη. Εκεί λοιπόν, εάν εσύ, πάλι δεν είσαι κι εσύ εγωιστής και μπορείς να το πάρεις αυτό, τη συμβουλή και να την εξελίξεις και να προχωρήσεις, μια χαρά. Από τις επίσης πιο σημαντικές έτσι, συνεργασίες, συναυλίες που έκανα, ήταν πέρσι, ένα χρόνο ακριβώς πριν, που κάναμε μαζί της να γίνει μια καταγραφή όλων των Καλάτων και τον Άγιο Λάζαρο από όλη την Ελλάδα. Έψαξε λοιπόν ο Γιώργος Στεφάνης και να λάβει την παραγωγή και μας βοήθησε και ένας γέροντας από την Κύπρο και μαζέψαμε όλα τα Κάλαντα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, από την Πάρο, από την Κύπρο, από την Πελοπόννησο, από την Κρήτη και με την ενορχίστρωση της Στουδιαντίνας φτιάξαμε ένα πάρα πολύ ωραίο CD όπου συμμετέχουν ο Πέτρος ο Γαϊτάνος, ο Κώστας ο Μακεδόνας, ο Δημήτρης ο Μπάσης, η Μελίνα Ιασλανίδου, η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου και εγώ. Και αφού βγήκε το CD όταν έπρεπε, πριν το Πάσχα δηλαδή, μας κάλεσε μετά ο Δήμος Λάρνακας, που έχει την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου, είναι ο πολιούχος της Λάρνακας ο Άγιος Λάζαρος, και κάναμε μια συναυλία έξω από το προάβλιο της εκκλησίας και παρουσιάσαμε στον κόσμο τα Κάλαντα. Αλλά επειδή ήταν καλοκαίρι, εκτός από τα Κάλαντα είπαμε και ύμνους για την Παναγία και κάποια κομμάτια έτσι παραδοσιακά. Ήταν από τις καλύτερες και πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει. Δεν ξέρω αν θα ζήσω κάτι παρόμοιο. Είχε γύρω στους 7.500 κόσμο. Από την εκκλησία του Αγίου Λαζάρου μέχρι τη θάλασσα. Τα πάνω από 3.000 ήταν ιερωμένοι. Να βλέπεις λοιπόν από τη σκηνή όλο αυτό το πράγμα και ειδικά προς το τέλος που είπαμε το Άξιο Νεστή για την Παναγία, είχαν σηκωθεί όλοι όρθιοι με ένα κεριά σε ένα τόπο σαν την Κύπρο κιόλας, που είναι τόσο βασανισμένος τόπος. Ήταν ό,τι πιο συγκινητικό έχω ζήσει και πρέπει να ευχαριστώ πάρα μέσα την καρδιά μου τον Γιώργο Θεοφάνους για αυτή την ευκαιρία, γιατί νομίζω ότι δεν θα ξαναζήσω κάτι παρόμοιο. Και να, εδώ και η Βυζαντινή που βοήθησε έντονα. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
και σε σένα προσωπικά και στην Πεμπτουσία για το βήμα που δίνεται σε εμάς να μιλήσουμε έτσι για τη δουλειά μας και για την πορεία μας. Να είστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα και καλό κουράγιο σε αυτά που έρχονται.